για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια head coach πλέον στο Παναθηναϊκό. Σε προσωπικό επίπεδο θεωρείς ότι η σεζόν που έρχεται ορόσημο, επειδή έχουμε δει και παραδείγματα για πριν από σαν προηγούμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα, coach που ήταν σε τεχνικό επιτελείο που έγινε head coach και πέτυχαν πάρα πολλά. Είναι δηλαδή κάτι που μπορείς που έχεις τη φιλοδοξία να ακολουθήσεις, να πετύχεις και εσύ αντίστοιχα. Σίγουρα είναι μια τεράστια πρόκληση και ευκαιρία για μένα. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, είναι μια τεράστια τιμή για όλους τους προπονητές στην Ευρώπη και ιδιαίτερα για μένα που είμαι τα τελευταία χρόνια στο Σύλλογο. Έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, γνωρίζοντας το μεγαλείο του Παναθηναϊκού. Είναι μια τεράστια πρόκληση και σίγουρα δουλεύω γι' αυτό καθημερινά ώστε να δείξουμε την αγωνιστική εικόνα που θα μπορέσει να δώσει χαρά στον κόσμο μας και να πετύχουμε τους στόχους μας. Τα χρόνια που είσαι στο Σύλλογο, έχεις συνεργαστεί με τον κύριο Πεδουλάκη, τον κύριο Πασκουάλ, τον κύριο Πιτίνο. Ποια θεωρείς ότι είναι η κληρονομιά που σου έχουν αφήσει αυτοί οι προπονητές, την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλέον, να την εφαρμόσεις στην πράξη? Είναι τρεις προπονητές με, θα έλεγα, διαφορετική φιλοσοφία ο ένας από τον άλλο. Σίγουρα με τον κόουτς Πεδουλάκη συνεργάζομαι μαζί από το 2010. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από εκείνον στον τρόπο σκέψης, το πώς βλέπω τον μπάσκετ, αλλά νομίζω έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μου έχει δώσει και πολλά πράγματα εκτός μπάσκετ. Στη συνέχεια είχα τη χαρά να συνεργαστώ με δύο εξαιρετικούς προπονητές. Ο κόουτς Πασκουάλ έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του σε όλη την Ευρώπη. Έχει κατακτήσει EuroLeague Tide, ένας προπονητής πολύ επιτυχημένος. Σίγουρα όσοι ήμασταν δίπλα του και είχαμε πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ μεθοδικός, πολύ οργανωτικός. Πώς προετοιμάζει το παιχνίδι, την προπόνηση μας, πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Και συνέχεια με τον coach Πιτίνο, που ένας προπονητής παγκόσμιας εμβέλειας, που είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε μαζί του και πραγματικά η καθημερινή επαφή μαζί του μας βοήθησε πάρα πολύ στην προσέγγιση του αθλήματος. Ένας προπονητής που πρώτα δούλευε το μυαλό του παίχτη και μετά δούλευε στο παρκέ. Σίγουρα ήταν τεράστια ευκαιρία για μένα να έχω τη δυνατότητα να δουλέψω με αυτούς τους τρεις προπονητές. Σίγουρα έχω πάρει κάποια πράγματα από όλους τους προπονητές, αλλά θεωρώ ότι από την πρώτη μέρα προσπαθώ να περάσουμε τη φιλοσοφία μου μέσα στην ομάδα και με βάση αυτό ξεκινήσαμε, δουλεύουμε και ελπίζω να μπορέσουμε να το δείξουμε στο παρκέ. Στη συνέντευξη τύπου που ουσιαστικά παρουσιάστηκε ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού μαζί με τη νέα διοικητική ηγεσία, είχες αναφέρει ότι η ομάδα θέλει να έχει τρία χαρακτηριστικά: αθλητικότητα, παίκτες με μεγάλο κίνητρο και πνευματική δύναμη. Εν τέλει, οι παίκτες που αποκτήθηκαν μαζί με τους υπάρχοντες, θεωρείς ότι πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά? Κοιτάξτε, νομίζω έχουμε. Καταρχήν, στο θέμα της αθλητικότητας, έχουμε ένα από τα πιο ηλικιακά νεότερα σύνολα στη EuroLeague και υπογράψαμε πολλούς παίκτες με μεγάλα αθλητικά στοιχεία, που για μένα ήταν το νούμερο ένα, γιατί πλέον νομίζω ιδιαίτερα το πρόγραμμα της EuroLeague πάει πάρα πολύ στο αθλητικό επίπεδο. Άρα είμαι πολύ ευχαριστημένος στο αυτό το κομμάτι. Πήραμε παίκτες με τεράστιο κίνητρο, παιδιά που δεν είχαν την εμπειρία της EuroLeague και θέλουν να δείξουν τον εαυτό τους στο EuroLeague, που σίγουρα έχουν κίνητρο. Πήραμε παίκτες όπου έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια στη EuroLeague, όπως είναι ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ο Άρον Βάιτ, ο Πιέρ Τζάκσον, που έχουν εμπειρία EuroLeague, αλλά τον τελευταίο χρόνο δεν είχαν την απόδοση που θα θέλανε. Και θεωρώ είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο ευτύχημα για τον οργανισμό που έχει αυτούς τους παίκτες, που πραγματικά εκτός από εξαιρετικούς παίκτες είναι και εξαιρετικοί χαρακτήρες με εξαιρετικό ταλέντο. Και θέλουν πάλι να αποδείξουν ότι μπορούν να ηγηθούν και να οδηγήσουν μια ομάδα στις επιτυχίες. Άρα νομίζω και σε αυτό το κομμάτι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Και το mental toughness, που θεωρώ θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως είμαστε μια νεανική ομάδα, όπου μέσα στη διάρκεια της σεζόν ή μέσα στα παιχνίδια, και ιδιαίτερα φέτος λόγω όλων αυτών των καταστάσεων που ζούμε, μιας πανδημίας που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, θα χρειαστούμε να είμαστε πνευματικά πολύ σκληροί ώστε να αντιμετωπίσουμε και να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες καταστάσεις που θα έρθουν, είτε αναφέρομαι αγωνιστικές είτε εξωαγωνιστικές. Και αυτό είναι κάτι που το δουλεύουμε και πραγματικά επισημαίνουμε καθημερινά στην προπόνηση, να παίζουμε χωρίς συναισθήματα. Να παίζουμε με μεγάλη ένταση, χωρίς συναισθήματα και χωρίς μεγάλα σχεδιαγράμματα στην απόδοσή μας. Σίγουρα θα χρειαστεί
χρόνο, αλλά πάνω σε αυτό δουλεύουμε και ελπίζω να το βγάλουμε μέσα στο παρκέ όσο πιο σύντομα γίνεται. Με μια λέξη μπορούσα να χαρακτηρίσει τους νεαποκτηθέντες κυρίως, είτε αγωνιστικά είτε ως χαρακτήρες, ο Μποχωρίδης. Ο Μποχωρίδης νομίζω είναι η επιστροφή του Λευτέρη στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα ήρθε πιο όριμος, πιο έτοιμος και με διάθεση να αποδείξει ότι ανήκει στη EuroLeague. August. Ο Ζακ που ήρθε και τελευταίος, και να τον συγχαρώ και πάλι γιατί έγινε πατέρας πρώτη φορά, είναι ένα παιδί που το γνωρίζουμε. Έχει οριμάσει πάρα πολύ νομίζω στο παιχνίδι του και το πιο σημαντικό, όπως είπα αυτό, είναι πιο έτοιμος πνευματικά και μέσα στις τέσσερις γραμμές να δημιουργήσει, αλλά νομίζω και έξω από τις τέσσερις γραμμές, ώστε να βοηθήσει και αυτός στο σύνολο που προσπαθούμε να χτίσουμε. Ο Λεωνίδας Κασελάκης. Ο Λεωνίδας είναι ένας παίχτης που άξιζε την ευκαιρία να έρθει νομίζω στο επόμενο σκαλοπάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που δουλεύει, ο τρόπος που προσεγγίζει κάθε προπόνηση, είναι αυτό που θέλουμε και πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να αποκτήσει ένα ρόλο που θα μου βοηθήσει την ομάδα. Ο Καλετζάκης, εντάξει, δεν είναι αποκτήκτης, αλλά επέστρεψε από τον δανεισμό του. Είναι ένα ταλέντο που σίγουρα ο οργανισμός Παναθηναϊκός έχει δουλέψει τα τελευταία χρόνια. Είχε πέρυσι την ευκαιρία να παίξει ένα χρόνο και να έχει πραγματικά χρόνο συμμετοχής και να πάρει πρωτοβουλίες, να κάνει λάθη, να κερδίσει μάτς, να χάσει μάτς, που αυτό σίγουρα τον βοηθάει ώστε να εξελιχθεί. Νομίζω είναι ένα στοίχημα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια και μέσα από τη δουλειά του, την προσωπική αλλά και την ομαδική δουλειά και την προπονητική δουλειά, θέλουμε ένα παίκτη που τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί ως σημαντικός παίκτης του Παναθηναϊκού. Φώστερ. Συγγνώμη. Ο Μάρκος έχει τα στοιχεία αυτά που θέλαμε και είχαμε θέσει ως προτεραιότητα. Έχει την αθλητικότητα, έχει τη σκληράδα και έχει το ταλέντο που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει παίκτη στη EuroLeague. Νομίζω μας έχει όλους από την πρώτη μέρα της προπόνησης μας αρέσει πολύ ο τρόπος που δουλεύει. Δουλεύει πάρα πολύ και είναι φέτος ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να εξελίξει και τους παίκτες, να τους βελτιώσει τους παίκτες και είναι ένας παίκτης που ένα project που πραγματικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να δουλέψει και να εκπλήξει πολύ κόσμο στη φετινή σεζόν. Ο Νεμάνια είναι ένας παίκτης με, θεωρώ, από τους πιο ταλαντούχους στη θέση του ίσως και σε όλο το επίπεδο της EuroLeague. Ένας παίκτης που μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλές πλευρές μέσα στο γήπεδο, ενώ αναφέρουμε στο σκοράρισμα που έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους όπου μπορεί να σκοράρει, αλλά και είναι εξαιρετικός δημιουργός. Άρα ένας παίκτης που ήρθε και πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο leader, να είναι ο παίκτης που θα καθοδηγήσει και ιδιαίτερα στα δύσκολα σημεία να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα να πάρει τις νίκες που χρειάζεται. Άρον White είναι ένας παίκτης που έχει τα στοιχεία που είπαμε. Έχει την αθλητικότητα, έχει το mental toughness, έχει και το κίνητρο, θεωρώ, να έρθει σε ένα μεγάλο οργανισμό όπως είναι ο Παναθηναϊκός και να αποτελέσει παίκτης κλειδί, παίκτης όπου μπορεί να αλλάξει το ρυθμό, παίκτης που μπορεί να δώσει τις μικρές λεπτομέρειες που χρειάζεται για να υπάρχει μια ομάδα με κατάλληλη χημεία. Ο Pierre Jackson. Ο Pierre είναι ένας παίκτης που έχει την εμπειρία της EuroLeague από μια χρονιά. Είναι ένα scoring point guard, έχει το απρόβλεπτο. Και ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και στο σκορ, που είναι ξεκάθαρο, αλλά μπορεί να διαβάσει και καλά το παιχνίδι και να πασάρει. Νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός είναι στοιχεία που τα χρειαζόταν η ομάδα και σίγουρα είναι αυτά που χρειάζεται η ομάδα. Ο Ρος, εντάξει, είναι ένας παίκτης που γνωρίζουμε. Όπως είπα, ότι θεωρώ ότι θα είναι ο παίκτης όπου θα έχει πολλές διαφορετικές αρμοδιότητες μέσα στο παρκέ. Ένας μπορεί να παίξει στο point guard, όπου μπορεί στο αμυντικό κομμάτι να μαρκάρει και να δώσει βοήθειες σε όλες από τη θέση 1 ως το 4, αλλά και στο επιθετικό κομμάτι ένας παίκτης που με το size που έχει μπορεί να μας βοηθήσει να εκτός από την ικανότητα της μπάσα, αλλά να κερδίσουμε πράγματα και να εκμεταλλευτούμε τα προσόντα που έχει ώστε να βάλουμε δύσκολες καταστάσεις στους αντιπάλους. Το μυαλό σου έχει σκεφτεί το ιδανικό για τον φετινό Παναθηναϊκό όσον αφορά το μπάσκετ που θα παίξει και αν υπάρχει κάποιο ταβάνι στην Ευρωλίγα όσον αφορά το στόχο του? Νομίζω αυτό που είναι διαπραγμάτευτο και αυτό που δουλεύουμε από την πρώτη μέρα είναι ότι αυτή η ομάδα στα επίπεδα ενέργειας θα παίζει πάντα στο maximum. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα με ενέργεια, μια ομάδα
όπου αυτή την ενέργεια και αυτόν τον ενθουσιασμό θα τον βγάλουμε είτε είναι με φινδιασμούς, ελεύθερα σουτ και στη συνέχεια αυτή είναι η προπονητική δουλειά, να μπορέσουμε μέσα από τη δουλειά που θα κάνουμε να εξελίξουμε τους παίκτες, να εξελίξουμε την ομάδα, να διαβάζουμε καλύτερα τις καταστάσεις, γιατί σίγουρα ένα παιχνίδι κρίνεται στα τελευταία λεπτά στο 5 εναντίον 5 και η δουλειά μας είναι να εξελίξουμε, να γίνουμε καλύτεροι, να γινόμαστε καλύτεροι, ώστε να κερδίζουμε, να φτάσουμε να έχουμε τις σωστές αποφάσεις για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες για την νίκη. Μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή που έχει και την ομάδα είναι που δεν έχει πλέον τον Νικαλάφη. Ένας παίκτης που έκανε τα πάντα στον Παναθηναϊκό. Πόσο διαφορετικά μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός με τα καλάθη από εκεί και πώς μπορεί να... Ποιοι θα είναι το πλέον βασικοί άξονες στην επίθεση, κυρίως στη δημιουργία. Κοιτάξτε, μιλάμε για τον Νίκο που ήταν ο αρχηγός, ο ηγέτης της ομάδας τα τελευταία χρόνια, που είναι ένας παίκτης εκτός από εξαιρετικός χαρακτήρας, πραγματικά είχε δεθεί με το σύλλογο και με όλο το staff. Ένας παίκτης που και στις δύο πλευρές του γηπέδου ήταν ίσως ο παίκτης κλειδί για την ομάδα. Είναι σπάνιο να βλέπεις έναν τέτοιο παίκτη με τέτοια προσέγγιση και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Η αλλαγή σελίδας, γιατί μιλάμε για αλλαγή σελίδας, σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα παίξει πλέον ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ, όπου περισσότεροι παίχτες πρέπει να συμμετέχουν στη δημιουργία, περισσότεροι παίχτες πρέπει να συμμετέχουν στο επιθετικό κομμάτι, όπου αυτό σίγουρα έχει το καλό ότι θα είναι περισσότεροι παίχτες που θα νιώσουν το παιχνίδι, θα είναι περισσότεροι παίχτες που θα έχουν την μπάλα στα χέρια τους, αλλά αυτό θέλει περισσότερη ομαδική δουλειά, περισσότερη λεπτομέρεια, ώστε να μπορέσει να βγουν οι κατάλληλες συνεργασίες μέσα στο γήπεδο. Αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για την αντίπαλη ομάδα να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια ομάδα με παίχτες όπου έχουμε εξαιρετικούς σκόρερ αλλά και δημιουργούς σε περισσότερο από 2-3 θέσεις. Ήσουν παρόν και όταν και σε άλλη μια αλλαγή σελίδας και το 2012 ήσουν πλέον με τη νέα εποχή τότε με τον κύριο Πεδουλάκη. Μπορεί να κάνεις λίγο σύγκριση των δύο εποχών, επειδή και τώρα έχουν επέλθει πολύ μεγάλες αλλαγές και σε διοικητικό επίπεδο όπως τότε. Αν θεωρείς ότι ήταν πιο δύσκολα τότε ή αν είναι πιο δύσκολα τώρα. Κοιτάξτε, φέτος η φετινή σεζόν καταρχήν είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια Γιαννακόπουλος. Είναι μια οικογένεια που έχει προσφέρει απίστευτα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έχει χτίσει τον Παναθηναϊκό, έχει κατακτήσει τίτλους, ευρωπαϊκούς τίτλους, 6 ευρωπαϊκούς τίτλους. Και τα τελευταία χρόνια η παρουσία του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου έδινε την εγγύηση στην ομάδα ότι θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί. Το 2012 σίγουρα ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη, γιατί άλλαξαν πάρα πολλά στο σύλλογο, αλλά είχαμε την ευκαιρία να μείνει ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσατσαρής και η ομάδα χτίστηκε πάνω τους. Η φετινή σεζόν ουσιαστικά έχουμε κάποιους άλλους Έλληνες όπως ο Ιωάννης Παπαπέτρος, ο Μίτογλου, ο Παπαγιάννης και όλοι οι άλλοι Έλληνες, όπου θέλουμε και πιστεύω ότι είναι έτοιμοι να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό σε μια ασφαλή και να δώσουν ταυτότητα στον Παναθηναϊκό, γιατί πραγματικά ο τρόπος που δουλεύουν και η προσωπικότητά τους είναι εύκολο για έναν προπονητή να μπορέσει με τη βοήθεια αυτών των παιχτών και των νέων παιχτών που έρχονται να χτίσει αυτό που οραματίζομαι. Η χρονιά θα είναι δύσκολη και νομίζω, αν θα ήθελατε να κάνουμε ένα παραλληλισμό, όπως το 2012 η ομάδα ξεκίνησε και πραγματικά είχε τεράστια εξέλιξη. Νομίζω, αν βάλουμε όλα αυτά τα χρόνια στον Παναθηναϊκό και όσα χρόνια είμαι εγώ στον Παναθηναϊκό, η εξέλιξη της ομάδας και πώς τι μπάσκετ έφτασε να παίζει από τον Μάρτιο και μετά, μπορεί να διδάσκεται σε σεμινάριο. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω και η φετινή σεζόν, η προπονητική δουλειά που πρέπει να κάνουμε, όπως σας είπα και πριν, είναι να βελτιώσουμε τους παίχτες, να βελτιώσουμε την ομάδα, όπου μέσα από το διάβασμα των καταστάσεων, είτε επιθετικό είτε αμυντικό κομμάτι, θα εξελιχθεί η ομάδα και θα φτάσει να παίζει τον μπάσκετ που θέλουμε μέσα από τη βελτίωση των παιχτών και της ομάδας. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα. Υπάρχει περιθώριο ή να υπάρξει κάποια προσθήκη, βλέπετε να υπάρχει κανένα ανάγκη ή επίκειται κάποια προσθήκη, ή αυτό θα προκύψει ανάλογα με τι θα δούμε στην πορεία? Όπως είπαμε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι σε μια μεταβατική χρονιά. Είναι σε μια χρονιά που χωρίς τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην ομάδα έχουμε συγκεκριμένο budget. Κάναμε τις επιλογές που θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ αξιόμαχο roster και στο μυαλό μας είναι
Όπως σας είπα, δεν, έχουμε τους παίχτες, δουλεύουμε με τους παίχτες, εξελίσσουμε τους παίχτες και θέλουμε αυτή η εξέλιξη να τη δούμε μέσα στη χρονιά. Θεωρώ ότι το ρόστερ μας είναι γεμάτο. Όταν έχει ένα πιο μικρό budget, επιλέξαμε, είναι επιλογή μας να πάρουμε παίχτες που να μπορούν να παίξουν πάνω από μία θέση, που, ώστε να μπορείς να καλύψεις κάποια κενά που μπορεί να φαίνονται. Αλλά η δουλειά μας, η ομαδική μας δουλειά θα κάνει τα κενά που μπορεί να φαίνονται ότι έχουν να τα κάνουμε να μην φανούν μέσα στο παρκέ και να τα κάνουμε και προτέρημα στη συνέχεια και όσο εξελίσσει το πρωτάθλημα. Και τελευταία ερώτηση για τον κόσμο. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για το αν θα υπάρχει, αν θα επιτρέπεται η παρουσία κόσμου λόγω των συνθηκών. Απλά εσείς τι μπορείτε να υποσχεθείτε ενδεχομένως στον κόσμο του Παναθηναϊκού για αυτά που θα δει τη νέα σεζόν. Καταρχήν, αυτό συζητάμε και με τους παίχτες, ότι θα είναι πολύ δύσκολο μία σεζόν ή στο ξεκίνημα μία σεζόν για κάποιους μήνες να παίξουμε χωρίς κόσμο. Πραγματικά, πνευματικά και στην προετοιμασία του παιχνιδιού να παίξει παιχνίδια, συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί δεν μιλάμε για ένα-δύο παιχνίδια, αλλά συνεχόμενα παιχνίδια θα είναι κάτι που θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ και να το δούμε και να το περπατήσουμε ώστε να μπορέσουμε να, με την εμπειρία σιγά σιγά να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια. Ελπίζουμε να έχουμε κόσμο έστω και με ένα μικρό ποσοστό και πάνω απ' όλα να βρεθεί η λύση ώστε να έρθουμε στην κανονικότητα. Γενικά μιλάω και για την παγκόσμια κοινωνία. Εγώ το μόνο που θα έχουμε προσχεθεί και το υποσχόμαστε από την πρώτη μέρα ότι θα δουν μια ομάδα μέσα στο παρκέ όπου ανεξαρτήτως με ποιον παίζουμε θα ξεκινάει και θα προσπαθήσει να κερδίσει όλα τα μάτς με το 100% της θέλησης της σε κάθε μάτς. Κανένα μάτς δεν ξεκινάει να το έχει χαμένο από την αρχή. Μπορεί να τελειώσει ένα μάτς, να έχει δώσει το 100% και να χάσεις. Μπορεί να δώσει συγχαρητήρια στον αντίπαλο και να προχωρήσει το επόμενο παιχνίδι. Αλλά αυτή η φιλοσοφία, αυτή η νοοτροπία που χτίζει αυτή την ομάδα είναι ότι θα τελειώνει το μάτς και δεν θα πάρεις μετά στα αποδυτήρια, δεν θα κάνεις τον ντουζο ο παίχτης ή ο προπονητής και να νιώσει ότι ξέρεις, είχα να δώσω κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η υπόσχεση που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο, στον εαυτό μας πάνω απ' όλα, στον οργανισμό και στον κόσμο.